Καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Ομυρακλείου, τον κύριο Θανάση Μακαρατζή. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κυρία Δελκυράκη. Λοιπόν, δύο κουβέντες και από εσάς. Για όλα αυτά τα οποία σημαίνουν μέσα στο χώρο της εργασίας, έχει σηκωθεί μια θύελλα αντιδράσεων σε ό,τι έχει να κάνει με την εξαήμερη εργασία, και δεν είναι να κάνει μόνο από τις ενώσεις, έχει να κάνει και από τα άλλα κόμματα για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γιατί λέγανε ότι, ξέρετε, αυτό ήταν μια απέτηση του ΣΕΒ και έπρεπε να εφαρμοστεί από το Μάρτι, αλλά για να γλιτώσουν το κόστος από τις ευρωεκλογές. Εν πάση περιπτώσει, που δεν γλιτώσανε και πολλά, το πήγανε για μετά τις ευρωεκλογές. Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Μακαρατζή? Είναι ακριβώς έτσι. Ο κόσμος της εργασίας είναι ανάστατος και δεν ήταν μόνο απέτηση του ΣΕΒ, ήταν και ένα από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν μία από τις οδηγίες οι οποίες ήθελαν να εφαρμοστεί. Το βλέπουμε δηλαδή και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχουν 10 ώρες ημέρες εργασίας. Το θέμα είναι ότι έρχονται να προσταθούν σε ένα σωρό άλλα αντεργατικά νομοσχέδια, όπως εκείνο που άφησε τις συντάξεις, για παράδειγμα, μέχρι τα 67 χρόνια, όπως εκείνο που επέτρεπε τις συμβάσεις μηδενικών ωρών, όπου ένας εργαζόμενος πρέπει να είναι stand-by κάθε μέρα χωρίς να ξέρει αν θα δουλέψει την επόμενη ή όχι, όπως εκείνες τις νομοθεσίες όπου μου επιτρέπουν την εξαήμερη και την εφταήμερη εργασία. Και αναρωτιόμαστε εμείς και οι εργαζόμενοι φυσικά, το ότι αν στον 21ο αιώνα, εκεί που έχει φτάσει η τεχνολογία, εκεί που έχει φτάσει οι δυνατότητες παραγωγής, αντί να δουλεύουμε λιγότερο και να πληρωνόμαστε περισσότερο, συμβαίνει το ανάποδο, πού θα φτάσει αυτό? Αλλά πάντως, από τη στιγμή που λέτε ήταν προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο του ΣΕΒ, έτσι ώστε να πάμε στην εξαήμερη ή εφταήμερη εργασία σε αρκετούς κλάδους, ότι μάλλον θεωρείτε και λίγο απίθανο να το αποσύρει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έχουμε αποδείξει εργάτες και στο παρελθόν ότι και αντίστοιχους νόμους μπορούμε να τους κάνουμε κουρελόχαρτα. Μπορούμε με τη δύναμή μας να ανατρέψουμε οποιοδήποτε νόμο έχει έρθει, με τον ίδιο τρόπο που έχει έρθει μπορούμε κάλλιστα και να φύγει. Το θέμα είναι αυτό, και αυτό καλούμε και εμείς, τους εργαζόμενους να ενισχύσουν τα σωματεία τους, να μπουν στις δράσεις όπου θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Σήμερα, για παράδειγμα, στην Αθήνα στις 5 ώρα θα υπάρχει κινητοποίηση του Υπουργείου Εργασίας, και με τον αγώνα τους να ανατρέψουν όλο εκείνο το αντεργατικό νομοσχέδιο που υπάρχει και αναπτύσσεται στις πλάτες του πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες και για τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μακαρατζή. Καλημέρα να έχετε. Καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.